Να δούμε τι ανέβασε ο ίδιος στο facebook. Ο μάλλον διώκεται από τις αρχές για τη δολοφονία της στο Μαΐς από τη Λαμία. Διότι έχουν σχέση και τη μέρα της δολοφονίας της, ο ήταν μαζί της. Και μάλιστα ενώ η αστυνομία δηλώνει το θάνατό της, μία και μισή με δύο και μισή, ο από το κινητό τηλέφωνο της δολοφονημένης παίρνει τρει ίσως και παραπάνω φίλους στο τηλέφωνο. Αυτό τον κάνει νούμερο ένα ύποπτο για τη δολοφονία της κοπέλας. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Δεν θα ήταν τόσο ανόητο να την δολοφονήσει και μετά να παίρνει τηλέφωνο από το κινητό τη δολοφονημένη στου φίλου του. Άλλοι την δολοφόνησαν, αφού μάλλον έφυγε ο. Ό,τι γράφει, από το κεφάλι του τα βγάζει. Φοβισμένο όπω είναι. Οι δικοί του άνθρωποι, καλό θα ήταν να ασχοληθούν με την πραγματική ώρα δολοφονία που θα βγάλει ο ιατροδικαστή στην Αθήνα. Σίγουρα χρειάζονται ένα καλό δικηγόρο και φυσικά να παραδοθεί στι αρχέ για να αρχίσει να φαίνεται η αλήθεια. Γι' αυτό δεν πρέπει να γράψεις ψεύδι και γελιότητες τύπου με χτύπησαν και με ξεβράκωσαν και με έβαλαν στο αμάξι. Όταν ξύπνησε και ντύθηκε, γιατί δεν πήγε στην αστυνομία, πήγε στο μοναστήρι στου καλόγερου. Ακόμη και τον εαυτό σου κοροϊδεύει τέτοιε ώρε. Σε συμβουλεύω να παραδοθεί με τον δικηγόρο σου να ξεκαθαρίσει το θέμα.